Πολλές φορές εκμεταλλεύονται τις αποδράσεις που κάνουν οι ιδιοκτήτες τους και έτσι ανενόχλητοι εισβάλλουν σε σπίτια και κυριολεκτικά τα ξαφρίζουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απλά εκμεταλλεύονται την ολιγόρη απουσία τους με αποτέλεσμα να κάνουν φτερά ακόμα και οχήματα. Ο λόγος για τους διαρρήκτες και τους κλέφτες που ειδικά αυτή την περίοδο παραμονεύουν και δεν χάνουν την ευκαιρία να χτυπήσουν ανυποψία στους πολίτες που δυστυχώς βρίσκονται στο στόχαστρό τους και οι οποίοι στο τέλος καταλήγουν να κάνουν παρέλαση στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, καταγγέλλοντας κλοπές σε βάρος τους. Είναι προβληματικό. Σας έχει τύχει καμιά φορά κάτι παρόμοιο ή όχι? Όχι, γιατί συνήθως άμα φεύγω φροντίζω ο γειτονάς μου να έχει πρόσβαση στο σπίτι και να προσέχει. Άρα μια αγωνία την έχετε σε γενικές γραμμές? Ναι. Στο Ρέθυμνο δεν έχω ακούσει πολλά περιστατικά. Ή εγώ δεν ακούω, δεν ξέρω. Ή εσείς δεν φεύγετε από το σπίτι? Δεν φεύγω σίγουρα. Και έχετε το κεφάλι σας εσείς? Ναι, σίγουρα, γιατί έχω τη μητέρα μου ηλικιωμένη, οπότε δεν ξέρω. Θύματα κλοπών έπεσαν πρόσφατα και τρεις Χανιώτες, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τις μηχανές τους, όταν δύο 20χρονοι αλλοδαποί, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, τις είχαν βάλει στο μάτι και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, απλά τις εξαφάνισαν. Την έχω πάντα να τη βλέπω εκεί που πάω. Πάντα μαζί σας? Ναι, είσαι αστυνομικό τμήμα απέναντι, κάπου προσέχω πάντα. Οποιοδήποτε έχει μηχανή, το έχει υπόψη. Εγώ προσέχω. Έχω πολλά χρόνια μηχανή, μου την έχουν κλέψει ποτέ. Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων, μέσα από την εμπεριστατωμένη έρευνά τους, κατάφεραν να εξιχνιάσουν τις τρεις αυτές υποθέσεις κλοπών δίκυκλων μοτοσικλετών που διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Δράστες ήταν δύο νεαροί αλλοδαποί, οι οποίοι από την περασμένη Κυριακή έως και την Μεγάλη Τετάρτη κατάφεραν και άρπαξαν τρεις συνολικά μοτοσικλέτες. Οι νεαροί κλέφτες μάλιστα έπεσαν στα δίχτυα των ειδικών φρουρών τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης, όταν εντοπίστηκαν να κάνουν τη βόλτα τους με μια δίκυκλη μοτοσικλέτα που, όπως προέκυψε, την είχαν κλέψει από τον ιδιοκτήτη της λίγες ημέρες νωρίτερα. Οι μηχανές πάντως αποδόθηκαν ήδη στους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι δύο αλλοδαποί κλέφτες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.